Αυτά είναι πυροτεχνήματα. Σοβαρέ μία, πυροτεχνήματα, ναι, ξεκάθαρο είναι. Μην είσαι κακιά, όλη την ώρα κακίες λες. Ακούς, κάποιος μου κάνει καντάδα. Είσαι σίγουρη ότι είναι για σένα? Φυσικά, για ποια άλλη, Φερνάντα? Μαρίζα, το αφιερώνω σε σένα με όλη μου την καρδιά. Μία, αυτό είναι για σένα, μέσα από την ψυχή μου. Μία, αυτό είναι το πιο ρομαντικό πράγμα που έχω δει. Δεν καταλαβαίνω, τι είναι όλα αυτά. Φάρσα μία, είναι ξεκάθαρο. Είναι φάρσα. Λοιπόν. Σας άρεσε η καντάδα? Ναι. Το κάναμε αυτό για να σας δείξουμε ότι σας αγαπάμε πολύ. Και ότι μπορούμε να κάνουμε τα πάντα για σας. Ναι, τα πάντα. Λοιπόν, δεν μας αξίζει κάτι για την έκπληξη? Ναι, φυσικά. Στο είπα. Ναι. Στο είπα ότι θα πετύχαινε. Να σας αξίζει. Λουλούδια σας αξίζει. Μαζί με τις μελαμπούτες όμως. Δεν σου κάνε, έχει για σένα μία. Μερικές φορές εύχομαι να ήμουν σαν την Ντολόρες ή τη Μαρίζα. Λένε πάντα ό,τι σκεφτούν χωρίς να τις νοιάζει καθόλου. Μα μπορούμε να γίνουμε σαν εκείνες αν θέλουμε. Πώς? Δεν ξέρω. Ίσως αν προσπαθούσαμε να αλλάξουμε, ίσως μπορούμε να βοηθήσουμε ένας τον άλλον. Όχι Μάρκο, μη στηρίζεσαι πάνω μου. Δεν ξέρω καν πώς να αρχίσω. Και αν αρχίζαμε έτσι? Αμάν, ακόμη και ο χειρότερος εγκληματίας παίρνει αναστολή. Κι εγώ, τίποτα, δεν συγκινήθηκε καθόλου. Μανουέλ, πρέπει να την ξεχάσεις. Δεν μπορώ, φίλε. Έχω μια ιδέα. Τι έγινε? Θα δείρεις τη Μαρίζα? Όχι, για να διορθώσω αυτό που έγινε. Θα προσποιηθώ το μεθυσμένο. Ωραία, αύριο θα πω σε όλους ότι ήσουν μεθυσμένος. Όχι, αύριο, τι λες τώρα, θα το κάνω τώρα. Σταμάτα, Παύλο, θα τα κάνεις χειρότερα. Όχι, πρέπει να σώσω την τιμή μου. Γεια, δώσ' μια μπύρα. Σε κόλλα, Παύλο. Όχι, κάτσε λίγο, κάτσε. Πρέπει να μιλήσουμε. Σου κάνα καντάδα μόλι μου την καρδιά και εσύ δεν μου δίνεις μια ευκαιρία. Σ' αγαπώ, Μαρίζα, στορκίζομαι. Παύλο, είσαι τύφλα. Μόνο έτσι θα έκανες κάτι τέτοιο. Γιατί δεν πας για ύπνο?
Όχι, 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 δεν είμαι τυφλά. Να κοίτα. Το. Όπα, κάτσε γιατί το πάτωμα εδώ είναι λίγο στραβό, αλλά. Αλλά εγώ δεν είμαι τυφλά. Αλήθεια σου λέω, να. Να, κοίταξε, να. Τι νόημα έχει τώρα αυτό? Ναι, ήταν ένα φιλί τουλάχιστον. Τι βλέπουν τα μάτια μου? Ο Θεός έστειλε έναν άγγελο. Μη μ' ακουμπάς, άσε με, και δεν είσαι μεθυσμένος. Όντως, αλήθεια, δεν είμαι μεθυσμένος. Ήπια ένα μισό μπουκάλι τεκίλα. Έλα, σταμάτα, σταμάτα. Ξέρω ότι δεν έχεις μεθύσει. Τι θες? Δεν έχω μεθύσει από αλκοόλ. Μέθησα από αγάπη. Δεν μπορώ να ζήσω άλλο χωρίς εσένα. Στορκίζομαι. Δεν φαίνεται. Συγχώρεσέ με, σε παρακαλώ. Ας το ξεχάσουμε. Είναι παρελθόν. Το είπες και μόνος σου. Είναι παρελθόν. Αγάπη μου, δεν μπορεί. Δεν μπορεί να είναι έτσι. Ονειρευτήκαμε ότι θα μεγαλώναμε μαζί. Θα καταλαβαίναμε και θα ενεχόμασταν ο ένας τα λάθη του άλλου. Κι εγώ ανέχθηκα τα δικά σου. Τα δικά μου? Ναι. Ανέχθηκα τα φλερτ σου στην εκδρομή. Αλλά αν θυμάσαι, δεν τα είχαμε τότε. Δεν ξέρω αν το θυμάσαι αυτό. Και υπάρχει πολύ μεγάλη διαφορά. Εσύ και η Σαμπρίνα ακόμα βλέπεστε, Μανουέλ. Όχι, όχι, είναι ψέμα. Ήρθε να μιλήσουμε για το συγκρότημα. Σταμάτα να μου λες ψέματα, σε παρακαλώ. Και τα τηλεφωνήματα. Τα τηλεφωνήματα, δεν πήρα κανένα. Σταμάτα αλήθεια. Πια. Πες την αλήθεια, επιτέλους. Φέρσου σαν άντρας για μία φορά. Μόνο για μία φορά. Την αλήθεια λέω. Δεν τηλεφωνιόμαστε. Δεν τη βλέπω. Έχει τελειώσει. Μη φεύγεις, σε παρακαλώ. Σε παρακαλώ. Ήθελα να σε νιώσω. Η Σαμπρίνα είναι παρελθόν. Πάει τελείως. Αλήθεια, σ' αγαπώ. Μακάρι να σε πίστευα. Προσπάθησε. Δεν μπορώ. Δεν μπορώ. Γιατί αργεί το σήμεια? Δεν ξέρω, αλλά δεν θα τελειώσουμε το σπάγο. Μπορεί να έπεσε πάνω στο Μανουέλ. Εγώ έπεσα πάντως πάνω στον Πάμπο. Σου μίλησε? Όχι, όχι. Περίπου δηλαδή. Ήταν μεθυσμένος. Γιατί δεν τα λέτε στο δωμάτιό σας? Γιατί δεν πας για ύπνο? Τι είναι αυτό? Άντε. Να σας πω ό,τι ήθελα πριν. Τι? Για πες. Τι λες? Ακούστε, ακούστε. Ήρθε νέος καθηγητής καλλιτεχνικών. Τι? Ναι, πάει ο Οκτάβιο. Αφού έμεινε στον Παριλότσι. Ποιος είναι? Ώστε μας αρέσουν οι καντάδες, ε? Για πάμε κάτω. Όχι, γιατί τα γόρια το έκανα. Τους καλέσαμε κι αυτούς. Πάμε μπρος. Θα σας κανονίσω εγώ. Δεν κάναμε τίποτα εμείς. Παραβήκατε τους κανόνες. Είμαι σίγουρος ότι μαζευτήκατε εδώ για να τσακωθείτε. Τα οργανώσατε όλα. Όχι, όχι, όχι. Να μιλάτε και πηγαίνετε γρήγορα. Εμπρός. Εμπρός. Αφού μπορείτε να κάνετε καντάδες, μπορείτε άνετα να κάνετε κοιλιακούς. Θέλω να πεθάνω. Πάλι πρέπει να κάνω μπάνιο. Μάθατε τι έγινε με τον Οκτάβιο? Όχι, τι έγινε? Έμεινε στον Παριλότσι. Αλήθεια, τι κρίμα. Ναι, κρίμα που έμεινε εκεί. Τι γίνεται αυτό? Έχει σπίτι εδώ και σκύλο. Κορίτσια, θα μιλήσω με τον παπά μου και θα μάθω. Ναι, μίλα. Πάμε, πάμε. Πιο έντονα. Ελάτε. Την επόμενη φορά που θα έχει τέτοια ιδέα ο Πάμπλο, θα τον σκοτώσω. Αγωνά, αγωνά παντού, τα νύχια μου, τα πόδια μου. Μήπως μίλησες με τον μπαμπά σου? Σου είπε κάτι για τον Αντράντε? Όχι, έχει τα νεύρα του με την καντάδα. Θα ρωτήσω εγώ το δικό μου. Δεν χρειάζεται, Πάμπλο. Το κανόνισα εγώ. Πήρα στον Παριλότσι. Και? Τι είπε ο Αντράντε? Θα μείνει εδώ? Άντε, ξαφιέ, πες μου, λέει. Θα μείνει ή θα γυρίσει, τι? Έφυγε από τον Παριλότσι. Είναι ήδη στον Μπουένος Άιρες. Θα έρθει πάλι στο σχολείο? Δεν το ξέρω αυτό. Ξέρω εγώ. Δεν θα έρθει. Ο μπαμπάς πήρε άλλο καθηγητή. Μα γιατί πήρε άλλον, αφού είναι εδώ ο Οκτάβιο? Ναι, πρέπει να μάθουμε ακριβώς τι θα γίνει. Ναι. Πρέπει να μάθουμε. Ναι. Έχεις δίκιο, Λάσο. Φυσικά έχω δίκιο.
Ποιος νοιάστηκε ποιος ήταν ο βασιλιάς της Αυστρίας και τι συνθήκη έκανε με το φούρναρι, σωστά, ε? Φυσικά, ποιος νοιάστηκε, κανείς. Δεν θα έπρεπε να νοιάζεται για τίποτα εδώ μέσα. Ακριβώς, επιτέλους μια καθηγήτρια που έχει και κοινή λογική, μπράβο. Ναι, για παράδειγμα, εμένα δεν με νοιάζει καθόλου που θα διαβάσεις και το καλοκαίρι, γιατί θα κοπείς βέβαια, ε. Μία, τι έγινε με το ρόκο, γιατί δεν τον έχω δει από χθες. Τι, δεν το ήξερες, πήρε αποβολή. Τι? Κυρίες μου, δεν είναι διάλειμμα ακόμα. Σταματήστε να μιλάτε, ανοίξτε τα βιβλία σας. Με συγχωρείτε, κυρία Χίλντα. Η Δεσποινή Σπυρίτο, στο γραφείο του κυρίου Ντουνόφ. Μαρίζα. Ναι, έρχομαι. Αχ, μου έπεσαν τα. Έρχομαι, Γλώρια. Λοιπόν, πήγαινε στο γραφείο και πάρε τα χαρτιά που θέλει ο δικηγόρος. Άντε. Δεν μπορώ να πάω τώρα. Πώς δεν μπορείς να πας τώρα. Και βέβαια μπορείς να πας τώρα. Τώρα είναι ευκαιρία. Σπυρίτο! Έρχομαι! Ακόμα εδώ είσαι. Μα τι κάνεις τόση ώρα. Όχι, το θέμα μας είναι ότι πονάει η κοιλιά της Λουχάν και πρέπει να πάει στο μπάνιο, λατρεύτε. Πήγαινε, Λινάρες. Μα που ήταν ανάγκη. Πάμε, Σπυρίτο μου. Φαίνεται ότι το κάνεις επίτηδες. Όχι, απλά έχασα το αγαπημένο μου στυλό και το ψάχνω. Σπυρίτο, μην κάνεις το διευθυντή να περιμένει. Το κάνω επίτηδες. Φεύγω, ναι, τελείωσα. Πάμε, δεν έχω χρόνο. Έρχομαι, έρχομαι. Άντε, προχώρα. Έλα, Γλώρια, πάμε. Νομίζω ότι και εμένα με πείραξε το πρωινό. Με πονάει η κοιλιά μου λίγο. Ναι, και εγώ νομίζω ότι προσπαθείς να αποφύγεις τον κύριο Ντουνόφ. Και γι' αυτό τα κάνεις όλα αυτά. Για περίμενε. Μια και λέμε για τον Ντουνόφ, τι έγινε με την Γκλόντια, τη γυναίκα του. Τι σημαίνει, δεν πρέπει να ασχολούνται με αυτό το θέμα οι μαθητές. Έλα, έλα, πάμε. Σκοτώ για την Πιλάρ. Είναι πολύ αναστατωμένη. Είναι φοβερό πάντως να χωρίζουν οι γονείς σου εξαιτίας μιας άλλης γυναίκας. Ε? Ποιας άλλης, τι είναι αυτά που λες, δεν υπάρχει άλλη. Εγώ παίρνω όλα τα τηλεφωνήματα του κυρίου Ντουνόφ και ξέρω πάρα πολύ καλά. Δεν υπάρχει άλλη, ξέχασέ το. Αχ, γεια σου, Γλώρια. Ναι. Έρχομαι αμέσως με το τσάι του κυρίου Ντουνόφ. Α, ωραία. Μου φέρνεις και εμένα ένα τόστ και ένα τσάι, σε παρακαλώ. Ναι, ευχαριστώ. Έλα, έλα, πάμε. Περίμενε, δεν άκουσα τα τηλεφωνήματα γιατί η άλλη γυναίκα είναι εδώ, στο σχολείο. Α, αλήθεια, και ποια είναι λοιπόν. Συγγνώμη, πώς νομίζεις ότι πήρε αυτή τη δουλειά η Μίτσι? Η Μίτσι. Ναι, η Μίτσι. Μα ο κύριος Ντουνόφ μου είπε ότι αυτός που πρότεινε να δουλέψει η Μίτσι στο μπαρ ήταν η μαμά σου. Λέει ψέματα, Γκλώρια, είναι προφανές. Αυτή και η Σόνια είναι φίλες και τις άκουσα να μιλάνε. Άντε πάμε τώρα. Όχι, όχι. Κάτσε. Πρέπει να μου τα πεις όλα όσα ξέρεις για τη Μίτσι. Τι άλλο άκουσες? Λοιπόν, φύγετε και διαβάστε καλά γιατί θα γράψουμε διαγώνισμα. Ναι. Έλα, πες μου τώρα για το ρόκο. Ναι. Παύλο, έκανες καντάδα στη Μαρίζα και της είπες ότι την αγαπάς. Κάτσε, με περνάς για τρελό. Όχι, 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 δεν θα μ' ακούγει εξάλλου. Άσε που εγώ έχω κοπέλα. Εντάξει, ευτυχώς, ανησύχησα, ξέρεις, όλοι αυτό λένε. Όχι, καρδιά μου, ποτέ δεν ήθελα τη Μαρίζα εγώ. Εντάξει, τώρα που ξεκαθαρίστηκε θέλω να σου ζητήσω μια χάρη. Μπορείς να με βοηθήσεις με ένα νομικό θέμα? Μπα, δεν έχω ιδέα από αυτά εγώ. Εντάξει, όχι εσύ, αλλά ο πατέρας σου νομίζεις ότι θα μπορέσει να μου βρει ένα φάκελο που θέλω? Δεν ξέρω, θα ρωτήσω όμως. Α, σε ευχαριστώ, σε ευχαριστώ. Εντάξει, θα γράψω το νούμερο του φακέλου και το δικαστήριο που βρίσκεται. Κόρη μου, πρέπει να μ' ακούσεις κάποια στιγμή. Δεν μπορείς να μ' αποφεύγεις έτσι. Σταμάτα να κάνεις αμωρό. Γλυκιά μου, σε παρακαλώ, δεν βλέπεις ότι φτάνει πια η τιμωρία μου? Μαρίζα, παρόλο που το παίζεις σκληρή, ξέρω ότι βαθιά μέσα σου με καταλαβαίνεις. Με καταλαβαίνεις γιατί εγώ σε γέννησα και σε ξέρω όσο κανείς άλλος. Ζήτησα συγγνώμη 1000 φορές. Τι άλλο πρέπει να κάνω? Ζήτα μου ό,τι θες, μα σε παρακαλώ, συγχώρεσέ με. Να με βγάλεις έξω χωρίς να το μάθει ο Ντουνόφ. Τι? Όχι, αγάπη μου. Ο Ντουνόφ δεν θέλει να βγαίνετε γιατί είστε τιμωρημένοι. Δεν με νοιάζει καθόλου. Δεν μπορώ, αγάπη μου. Όχι, δεν είναι δίκαιο. Δεν θέλεις λοιπόν να τα ξαναβρούμε? Μανουέλ, πώς πάει? Καλά, καλά. Καλά. Μπορώ να σου πω λίγο? Ναι, βέβαια. Έχουμε καιρό να τα πούμε. Άκου, έχω ένα πρόβλημα. Ένα, τυχερός είσαι. Μόνο ένα. Τι έγινε? Ξέρεις, για το κορίτσι μου, ε. Ναι, αυτό δεν είναι πρόβλημα. Η Λάουρα έπρεπε να ανησυχεί με τέτοιο αγόρι. Έλα, εντάξει, πλάκα κάνω. Τι έγινε, πες μου. Κάτι μου συμβαίνει όταν είμαι μαζί της.
Θέλω να πω, δηλαδή, δεν μου συμβαίνει τίποτα. Δεν το πιάνω. Όταν την φυλάω, δεν νιώθω τίποτα. Είσαι σίγουρος? Ναι, Ρόκο. Με συγχωρείτε, θα έρθει? Α, εντάξει. Εντάξει, ναι. Θα τον πάρω μετά. Ευχαριστώ. Να σου πω, Βίκο, βλέπω ότι σου αρέσει πολύ αυτός, οπότε θέλω να σου πω την αλήθεια. Ποια αλήθεια? Θα σου πω για να ξέρεις με ποιον μπλέκεις. Γιατί πράγμα ακριβώς μιλάς? Έλα. Φεύγω, λίγο έκατα σήμερα. Ναι, το ξέρω, ήρθες να δεις την κόρη σου γιατί απαγορεύεται να βγουν έξω, Α, ναι, πρέπει να μάθουν αυτά τα παιδιά πια, συνέχεια σε μπελάδες είναι. Πάω τώρα, θα τα πούμε. Καλή σας μέρα. Και τώρα που βγήκαμε, μπορείς να μου πεις που ήθελες να πας? Στον πατέρα μου. Τι? Γιατί θα μη σε νοιάζει. Με νοιάζει και πολύ. Πες μου, αλλιώς θα σε γυρίσω πίσω. Πες μου. Δεν σου λέω τίποτα. Είναι μπαμπάς μου και έχω δικαίωμα να τον δω. Αυτό και μόνο. Έχω δικαίωμα να τον δω. Θέλω να τον δω. Είμαι σίγουρη ότι στον παρηγλώτσα σου γέμισε το κεφάλι με βλακίες εναντίον. Να σου πω κάτι. Σταμάτα τις χαζομάρες. Δεν είναι χαζομάρες. Εμένα δεν μου μιλάς. Και εκείνον θέλεις να το δεις γιατί. Και οι δύο δεν είπαμε ψέματα. Δεν είναι αλήθεια. Δεν είναι αλήθεια. Δεν ήξερα ότι υπήρχα. Όταν το έμαθε, ήρθε εδώ και ρίσκαρε για μένα. Εσύ λες ψέματα από την αρχή. Γιατί είσαι τόσο σκληρή μαζί μου, Μαρίζα? Τελευταία έμαθα ότι ο Σπύριτο δεν ήταν πατέρας. Μα θα μπορούσες να υπολογίσεις πότε έμεινες έγκυος. Ξέρεις κάτι, δεν θέλω να σου μιλάω άλλο. Περίμενε, Μαρίζα. Μαρίζα, παιδί μου. Σου είχε ξανασυμβεί να φιλήσεις κάποια και να μην νιώσεις τίποτα? Ναι, ναι, με τη Φερνάντα. Γιατί τα είχες με τη Φερνάντα? Γιατί μου κόλλαγε όλη την ώρα και ξέρεις, δεν μπορείς να πεις όχι. Ναι, ξέρω. Είναι απέσιο όταν έρχεται ένα κορίτσι, σου την πέφτει και δεν ξέρεις πώς να πεις όχι. Και σε πιέζει. Γιατί συμβαίνει αυτό, Γιατί οι άντρες δεν μπορούν να πουν όχι σε μια γυναίκα? Πες μου εσύ. Για ένα λεπτό αδυναμίας θα πληρώνω μια ζωή. Ας επιστρέψουμε όμως τη Λάουρα. Δεν έχουν σχέση τα δικά μου. Λες πως η Λάουρα είναι σαν την Φερνάντα? Όχι, όχι. Με τη Λάουρα δεν ξέρω. Μπορώ να κάτσω όλη μέρα να μιλάω. Αλλά όταν είναι να... Φιληθείτε? Ναι, να φιληθούμε. Δεν ξέρω. Δεν νιώθω τίποτα. Ίσως θέω εγώ. Όχι, 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 Μαρκό. Όχι, ίσως... Ίσως δεν έχεις βρει εκείνη την κοπέλα που... που θα σε κάνει να νιώσεις έτσι. Αυτό είναι όλο. Θα τη βρεις. Όχι. Όχι, γιατί... και με τη Λουχάν... έτσι ένιωθα. Τι έκπληξη. Δεν σε περίμενα. Αν σε ενοχλώ να φύγω. Όχι, όχι. Πώς να με ενοχλείς? Το να σε έχω εδώ είναι ό,τι καλύτερο. Εδώ είναι το σπίτι σου. Μπορείς να έρχεσαι όποτε θέλεις, κόρη μου. Μαρίζα, αν δεν σε πειράζει. Ναι, ναι, Μαρίζα, δίκιο έχεις. Θέλεις να καθίσεις? Ναι. Έχεις κάνει κάποιες αλλαγές, έτσι. Άλλαξες λίγο τα πράγματα. Ναι, ναι, έκανα μερικές αλλαγές. Για να αλλάξω λίγο τη διάθεση, ξέρεις. Να σου προσφέρω κάτι? Όχι, ευχαριστώ. Τα τραύματά μου είναι καλύτερα τώρα. Αυτές οι μέρες που έμεινα εδώ μου έκαναν πολύ καλό. Και τώρα με την επίσκεψή σου γιατρεύτηκα τελείως. Ναι, πάντως δεν ήρθα για να δω πώς είσαι. Ήρθα να μάθω αν είναι αλήθεια ότι σε απέλησαν. Ναι, με απέλησαν. Δε θα ξανάρθεις? Για τα παιδιά το λέω, γιατί σε καλύψανε μια φορά και μπορούμε να το ξανακάνουμε αν θέλεις. Εκτιμώ πολύ το ενδιαφέρον σου, μα το σχολείο τελείωσε. Τα πράγματα έχουν αλλάξει. Δεν θα διδάξεις άλλο? Μαρίζα, όταν ήρθα στο σχολείο, το έκανα για σένα. Δεν σχεδίαζα να διδάξω. Ήρθα για να σε δω. Για να είμαι ειλικρινής, μου λείπουν πάρα πολύ τα παιδιά. Έλα πίσω τότε. Για τα παιδιά που σε θέλουν. Γιατί εμένα δεν με νοιάζει καθόλου. Δεν μπορώ και να ήθελα, Μαρίζα. Εσύ βλέπεις, δεν με αντέχεις. Και εγώ δεν θέλω να σε πληγώσω άλλο, όχι. Μη με παρεξηγείς. Η Σόνια με πλήγωσε. Όχι, και οι δύο. Όχι, γιατί εσύ δεν ήξερες για μένα. Ναι, μα όταν το έμαθα το χειρίστηκα πολύ άσχημα.
Ποτέ δεν ήθελα να σε πληγώσω, κόρη μου. Θέλω να πω, Μαρίζα. Μόνο που δεν ξέρω πώς να είμαι πατέρας. Ούτε εγώ ξέρω πώς να είμαι κόρη. Πολύ λίγο έχω συναντήσει το Σπυρίτο. Μπορούμε να μάθουμε μαζί εμείς οι δύο. Το σκυλάκι το βγάζεις έξω, νομίζω ότι θέλει να βγει. Α, ναι, ναι, είναι η ώρα του, έχεις δίκιο. Ναι, είναι η ώρα για τη βόλτα του. Τον βγάζεις βόλτα όπως συνήθιζε να με βγάζει η Σόνια? Όχι, όχι, μην το λες αυτό. Έτσι είναι, με κουβαλούσε σαν να είμαι βαλίτσα, από εδώ και από εκεί. Ναι, αλλά προσπάθησε πάρα πολύ να σε μεγαλώσει. Και δεν είναι κάτι εύκολο. Είναι πολύ δύσκολο μάλιστα. Και να έχει και μια τέτοια καριέρα ταυτόχρονα. Έκανε πολλά λάθη, αλλά πρέπει να τις αναγνωρίσεις κάτι. Το σκυλάκι θέλει να βγει, πάμε. Ναι, έχεις δίκιο, πάμε. Μία, τι έχεις, ο Μανουέλ? Αχ, όχι, μη λες το όνομά του, δεν αντέχω να τα ακούω. Καλά, τι νόμιζε, νόμιζε ότι θα με ρίξει με μια καντάδα, ότι είμαι καμιά χαζή? Το έκανε γιατί σε αγαπάει, αλλά δεν ξέρει πώς να σου το δείξει. Δεν με αγαπάει. Δεν θα συνέχισε με τη Σαμπρίνα αν μ' αγαπούσε. Καλά, πώς ήρθε αυτό? Φρανσίσκο, το ξέρω ότι σε έστειλε ο Μανουέλ για να με τσεκάρεις, γι' αυτό σε παρακαλώ φύγε. Δεν με έστειλε κανείς. Τότε γιατί με ρωτάς, τι σε νοιάζει εσένα τι κάνω με εγώ? Με νοιάζει, γιατί βλέπω να υποφέρεται. Έχει νόημα να χάσεις αυτόν που αγαπάς πιο πολύ στον κόσμο επειδή δεν θέλεις να τον συγχωρήσεις? Ήταν τόσο κακό αυτό που έκανε. Για μένα ήταν. Μία, όταν θα περάσει ο καιρός, αυτό θα σας φαίνεται αστείο. Ξύπνα, χάνεις τον Μανουέλ για πάντα. Μία, σε έψαχνα. Α, Λούκας. Έχω νέα. Α, τέλεια, τέλεια, κάτσε εδώ. Έλα, κουνήσου, Φρανσίσκο, άντε, άντε. Κάτσε, κάτσε. Μην του δίνεις σημασία, έλα, κάτσε. Λοιπόν, βρήκα έναν καλό detective. Κανονίστηκαν όλα. Τώρα χρειάζομαι μια φωτογραφία του πατέρα σου και να μου πεις τα πάντα για αυτόν. Εντάξει. Αχ, ωραία, θα βρω μια φωτογραφία. Κοίτα, πρέπει να μιλήσω με τη Μαρίζα και τη Λουχάν. Τώρα, αν δεν σε πειράζει, μπορούμε να τα πούμε απόψε στο δείπνο. Θα σου πω εκεί τα πάντα. Α, δυστυχώς είμαι τιμωρία και δεν ξέρω αν θα μπορέσω. Μαρκό, έχεις δει τον Μανουέλ? Κάπου εδώ ήταν. Γιατί? Ναι, βέβαια. Ναι. Χριστέ μου, ούτε ένα λεπτό δεν πρέπει να τους αφήνεις. Ούτε ένα λεπτό. Πού είναι η κυρία Ρέι με την κόρη της? Βγήκαν. Α, τι πάει να πει βγήκαν? Η Σπυρίτου δεν μπορεί να βγει χωρίς την άδειά μου. Πού πήγαν? Για να ξέρετε, είμαι γραμματέας και όχι ιδιωτικός detective. Είσαι καλά, Γκλώρια? Ναι, 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 ναι. Γιατί, δεν θα έπρεπε? Όχι, όχι, κάθε άλλο. Α, βαθμοί. Μπορείς να μου βάλεις ένα καφέ? Ναι, κύριε. Σπυρίτο. Λάσεν. Βέβαια. Βέβαια. Μα, τι κάνεις εκεί, Γκλώρια? Συγγνώμη, δεν κατάλαβα καθόλου. Κόντεψες να με ζεματίσεις. Γιατί δεν ζητάτε από εκείνη τη Μίτσι, να σας βάλει καφέ? Είμαι σίγουρη ότι σας εξυπηρετεί πολύ καλά. Δεν καταλαβαίνω, τι σου συμβαίνει? Όχι, μην δίνετε σημασία, θα φέρω κάτι για να σας κουπίσω εγώ. Περιμένετε λίγο, ναι. Ευχαριστώ. Συμβαίνει τίποτα, κύριε Ντουνόφ? Πολλά! Τι θέλεις, Ερέντια, τι? Θέλω κάτι χαρτιά που ζήτησα από την Γκλώρια. Α, ναι. Καλύτερα να τα πάρεις μόνος σου. Γιατί? Γιατί, δεν ξέρω, αλλά νομίζω η Γκλώρια έχει τα νεύρα της σήμερα. Ναι, με συγχωρείς. Ζωή μου, είχαν δύσκολο, έλα. Κοίτα τι έχουμε εδώ. Όχι, μα. Λέει μέχρι 12 ετών. Αφού σου αρέσει να κάνεις κούνια. Μα είμαι πάνω από 12. Έλα, κάτσε, θα σε βοηθήσω. Τι μας νοιάζει, Περίμενε, κάτσε, εντάξει. Έλα, πρόσεχε, καλά τα παίζω. Κοίτα. Καλά τα πας, θα σε κρατάω. Έλα, κάνω. Μια χαρά. Κύριε, ναι. Δεν μπορείτε να το χρησιμοποιείτε αυτό. Δεν βλέπετε ότι είναι για 12 ετών? Α, με συγχωρείτε. Εντάξει, κανένα πρόβλημα. Εντάξει, σιγά. Εντάξει, συγγνώμη, Εμπρός, Φράνκο. Όχι, δεν είμαι καλά.
Λουκάς, ορίστε, η φωτογραφία του μπαμπά μου. Στοιχεία θα βρεις από πίσω. Α, πολύ ωραία. Εντάξει. Ωραία. Επέστρεψε, τι κάνουμε? Δεν ξέρω, σου λέω, δεν ξέρω. Πρέπει να σκεφτούμε κάτι γρήγορα. Τι κάνετε? Έλατε να πιούμε. Όχι, να πιούμε. Πονάει το στομάχι μου. Όχι, έλα να πιείς τσάι. Πού πας, καθόλου. Φτάνει πια. Τι έχετε πάθει? Σταμάτα. Σταματήστε επιτέλους. Για ό,τι χρειαστείς, πάρε με τηλέφωνο. Γι' αυτό δεν σ' άρεσε η καντάτα, ε! Φίλε, τι τρέχει. Μην ανακατέπεσαι. Μανουέλ, κουβαλήσε τον. Μην ανακατέπεσαι. Αφήστε με, θα σε σκοτώσω. Θα σε σκοτώσω. Σταμάτα. Θα σε σκοτώσω. Εντάξει, ηρέμησα. Θα σε σκοτώσω. Γλώρια. Ξέρεις αν έχει έρθει ο κύριος Καστέλη? Τουτου. Προσοχή παρακαλώ, ο κύριος Καστέλη. Ο κύριος Καστέλη παρακαλείται να προσέλθει στη γραμματεία. Όχι, δεν ήρθε ακόμα. Ευχαριστώ. Όταν όμως έρθει, σε παρακαλώ, πες του να με περιμένει. Είναι ο καινούργιος καθηγητής των καλλιτεχνικών. Πάω να πω τα νέα σε αυτά τα τέρατα. Σε παρακαλώ, πες του να με περιμένει. Ποιος νομίζει ότι είναι? Γιατί δεν λέει σε αυτή τη Μίτσι να τον φωνάξει? Τι θα κάνεις με αυτό τον κηδεμόνα σου? Θέλω να σταματήσει να είναι. Γι' αυτό βρήκε δικηγόρη Μαρίζα. Θα του αφαιρέσουν την κηδεμονία? Το ελπίζω. Παιδιά, καθίστε σωστά στις θέσεις σας. Μην τραβάτε τις καρέκλες, σας παρακαλώ. Πρέπει να σας ενημερώσω ότι ένας νέος καθηγητής καλλιτεχνικών θα ξεκινήσει να εργάζεται από σήμερα εδώ. Όχι, κύριε, γιατί? Ο κύριος Αντράντε απομακρύνθηκε από το προσωπικό και γνωρίζετε πολύ καλά γιατί. Ησυχία! Σταματήστε να γκρινιάζετε! Είναι αποφασισμένο! Αυτή η απόφαση πάρθηκε από τη διοίκηση και είναι αμετάκλητη! Κρίμα που λείπει η Μαρίζα, ξέρει πως να τα χειρίζεται αυτά. Συγγνώμη, κύριε Διευθυντά. Ναι. Δεν συμφωνώ με την απόφαση να απολυθεί ο κύριος Αντράντε. Με συγχωρείς? Το θεωρώ παράλογο. Δηλαδή, εσείς αποφασίστε ό,τι θέλετε. Αλλά εμείς έχουμε δικαίωμα να αρνηθούμε αυτή την απόφαση. Έτσι, ε? Ναι. Μιλάτε σοβαρά, κύριε? Ναι, βεβαίως. Και θα υποστηρίξω αυτά που λέω. Θα βάλεις τα κλάματα? Όχι, δεν θα βάλω τα κλάματα. Τι θα κάνεις τότε? Διαμαρτυρία. Αυτό θα κάνω. Ορίστε. Όποιος θέλει να διαμαρτυρηθεί, ας ακολουθήσει. Παιδιά, σας απαγορεύω. Πού νομίζετε ότι είστε? Καθίστε όπως πρέπει. Δεν ξέρω πώς σας ήρθε αυτή η ιδέα. Όπως και να έχει πάντως, ξέρω ότι το έχετε ήδη μετανιώσει. Γι' αυτό, αν επιστρέψετε όσο πιο γρήγορα γίνεται στις θέσεις σας, θα ξεχάσω ότι έγινε αυτό. Καταλάβατε? Τι προσπαθείτε να καταφέρετε με αυτό? Θέλουμε να μας εξηγήσετε κάτι. Εφόσον τιμωρείτε εμάς για κατοχή αλκοόλ στην εκδρομή, γιατί απολύεται και τον κύριο Αντράντε για τον ίδιο λόγο? Ναι, τα ποτά ήταν δικά μας. Η ευθύνη είναι και από τις δύο πλευρές. Από τη μία πλευρά εσείς είχατε αλκοολούχα ποτά και από την άλλη ο κύριος Αντράντε δεν το πρόσεξε. Ναι, γιατί ήταν στο νοσοκομείο. Ακριβώς, όπως και να έχει φταίει ο πατέρας μου. Ήμασταν υπευθύνοι του, εντάξει? Αυτό είναι ανεκδίκητο, μπασταμέντε. Ανεκδίκητο. Παραβλέπεις κάθε αξία και κανόνα. Επιτίθεσαι στους δικούς σου για να υπερασπιστείς ένα ξένο? Κάνω ό,τι θεωρώ σωστό. Εγώ αποφασίζω τι είναι σωστό και τι όχι. Εγώ και μόνο εγώ. Κατάλαβες? Λοιπόν, θα υποχωρήσετε ή θα συνεχίσετε τον αγώνα? Έτσι, ε? Πολύ καλά. Θα τα πούμε λοιπόν. Όχι, παιδιά, το παρακάνατε αυτή τη φορά. Τι εννοείς το παρακάναμε? Πρέπει να σώσουμε τον Οκτάβιο. Όχι, δεν θα βρω εγώ τον πελά μου εξαιτίας του. Ούτε εγώ. Ούτε κι εγώ. Ούτε κι εγώ. Παιδιά, σταματήστε όμως. Πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε. Βούλωσε το εσύ, βούλωσε το, είσαι καινούριος. Πρέπει να καταστρώσουμε σχέδιο, ναι. Ένα σχέδιο. Τι σχέδιο? Τι σχέδιο? Πρέπει να δούμε πόσοι είμαστε. Λοιπόν, όσοι συμφωνούν, σηκώστε χέρι. Εγώ είμαι μέσα. Κι εγώ.
Όχι, αυτός ο συνδικαλισμός με αηδιάζει. Πάμε. Πιλάρ, θα σε περιμένουμε έξω. Πάμε. Τόμας, εσύ τι θα κάνεις? Θα μείνω. Πήγαινε με τα κορίτσια. Όχι, θα μείνω μαζί σου. Συμφωνώ. Παιδιά, κι εγώ συμφωνώ, αλλά έχω πολύ ποινολόγιο και όπως καταλαβαίνετε δεν μπορώ. Καλή τύχη, ε. Σιγάρε! Και στην τελική, ποιος είναι αυτός ο Αντράντε? Όταν βοήθησε για το ταξίδι στον Μπαριλότσι, ήξερες πολύ καλά ποιος είναι. Άντε τώρα, βούλωσέ το. Δεν πήγα. Δεν έχει να κάνει. Εκείνος έπαιξε το κεφάλι του για όλους μας, παιδιά. Ναι, ο Οκτάβιο είναι το μόνο σωστό άτομο εδώ μέσα. Ναι, ναι. Άσε που είναι άδικο γιατί δεν έκανε τίποτα. Παιδιά, δεν φεύγουμε από εδώ μέχρι να ξαναπάρω τον Αντράντε, εντάξει? Σιγάρε, κοπέλα μου, πρόσεχε λίγο. Με συγχωρείτε, δεν σας είδα. Εμπρός, Χίλντα, πώς είσαι? Όχι, είμαι πολύ αναστατωμένη. Όχι, όχι, θα σου πω μετά. Δεν έχω όρεξη τώρα. Γιατί με πήρες? Τι είπες? Αν ξέρω που να βρω τον Οκτάβιο. Ναι. Ναι, νομίζω ότι μπορώ να τον βρω. Γιατί, συνέβη κάτι? Πολύ θα ήθελα να έχεις γνωρίσει τη μητέρα μου. Της μοιάζεις τόσο. Αλήθεια? Όχι μόνο στην όψη. Εκείνη ήταν πολεμίστρια, σαν εσένα. Πολεμούσε για όλο τον κόσμο, για όλους. Τι κάνεις εδώ? Τι κάνεις εδώ? Στο είπα ότι θα ερχόταν. Συγγνώμη, αλλά... Ναι, αλλά τι, Μαρίζα... τι μας ακολουθούσες? Φλαμμένη που Μαρίζα, είναι αυτή η γυναίκα. Δείξε λίγο σεβασμό στη μητέρα σου, σε παρακαλώ. Εντάξει, μη μου μιλάς αν δεν θες. Αλλά δεν θα ανεχτώ άλλο τέτοια συμπεριφορά. Κατάλαβες? Σόνια, γιατί είσαι εδώ, έγινε κάτι? Ναι, στο σχολείο. Έχει να κάνει κάτι με σένα. Στο σχολείο? Τι έγινε? Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα με αυτόν απ' έξω. Δεν μπορούμε να μείνουμε εδώ και να περιμένουμε για θαύμα. Για πες μας, Ρεξεφτέρη, τι κάνουμε? Δεν ξέρω, να κλωτσίσουμε τις καρέκλες, τα τραπέζια, κάτι να κάνουμε. Επαναστάτη, σιγά μην κάνουμε αυτό. Απλώς να μιλήσουμε με τον Ντουνόφ. Με τον Ντουνόφ, γιατί με τον Ντουνόφ? Ο Ετσεμέντη και η διοίκηση απέλησαν τον Αντράντε. Τότε να μιλήσουμε με τον Ετσεμέντη και τη διοίκηση ή όποιο χρειαστεί. Πάντως κάτι πρέπει είστε να μαζί κάνουμε. Μου, ναι ή όχι. Πάμε. Συγγνώμη, 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 παιδιά, δεν ξέρω τι συμβαίνει και τι ακριβώς. Τι κάνεις εδώ, σε παρακαλώ, είναι τιμωρημένοι. Δεν μιλάνε με κανένα. Ναι, δεν θέλω να τους μιλήσω. Θέλω να τους πανίξω. Να τους σκοντάσω. Γιατί. Γιατί μου έκαναν χάλια την καφετέρια με τα βρωμοπαπουτσά τους. Την επόμενη φορά θα σας κόψω τα ποδάρια, τα κούτα, λιταράδες. Τρελάτε. Η βρώμα, η λάσπη, δεν έχω τρελαθεί. Αυτή είναι η τελευταία φορά που μου γεμίζετε το πάτωμα λάσπες. Το πάτωμα το δικό μου με λάσπες. Τελείωσες? Όχι καθόλου. Ένα λεπτάκι. Όταν τελειώσετε αυτή τη διαμαρτυρία θα πάτε στην καφετέρια και θα την καθαρίσετε! Το καταλάβατε? Είναι φοβερό, αυτά τα παιδιά είναι μια μάχη. Δεν μπορείς ούτε φαγητό να τους δώσεις. Όχι βέβαια, θα χαρώ πάρα πολύ να πεθάνουν τις πείνες όλοι τους, δεν με νοιάζει. Αχ, να σου πω, φοράμε το ίδιο χρώμα φακού στα μάτια, ε! Δεν φοράω φακού. Ούτε εγώ. Καθίστε, καθίστε! Αυτό είναι σοβαρό! Δεν θα μας δώσεις φαγητό! Καλό δεν σου κάνει, Φέλη. Όχι, όχι, Φέλη, πλάκα έκανα. Παιδιά, κοιτάξτε, τώρα. Βγάλ' το έξω αυτό. Ο καθένας δίπλα σου. Πρέπει να κάνουμε το σωστό. Πού έχει βάλει αυτή η γυναίκα το ποινολόγιο? Α, κύριε Ντουνόφ, είστε τόσο νευρικός. Μα τι πάθατε? Πώς να μην είμαι νευρικός? Έχω να ασχοληθώ πάλι με τους τετάρτοετής. Όχι, 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 τι κάνετε εκεί, τι κάνετε? Τι. Οπα. Κύριοι, αν το σκεφτήκατε καλά και ήρθατε να μου ζητήσετε συγγνώμη, είναι αργά. Πολύ αργά. Πολύ αργά. Δεν μιλάμε με εσάς. Α, όχι. Πάτε τον κύριο Ετσεμέντη. Παρακαλώ. Όπως ακούσατε, θέλουμε να μας πείτε γιατί ήσασταν τόσο άδικοι με τον Αντράντε. Θέλω να φύγετε αμέσως από εδώ. Πηγαίνετε στην τάξη σας. Παιδιά, σας παρακαλώ, δείξτε λίγη συμπόνια. Μιλάτε σαν έναν ηλικιωμένο άνθρωπο. Ακριβώς. Συγγνώμη, σε μένα μιλάτε. Μα αφού είστε τόσο νευρικός, παιδιά, δεν φεύγετε, γιατί θα το φροντίσω εγώ τον κυριούλη. Δεν φεύγουμε αν δεν μιλήσουμε με τον κύριο Ετσεμέντη και το διοικητικό συμβούλιο. Ακριβώς. Και δεν θα φύγουμε από την τάξη παρόλο που δεν μας δίνετε φαγητό, καταλάβατε? Φύγετε αμέσως από εδώ! Εξαφανιστείτε! Εντάξει λοιπόν, θα σας δώσουμε μια γραπτή διαμαρτυρία. Ναι, σωστά. Ούτε γραπτή διαμαρτυρία, ούτε τηλεφώνημα, ούτε τίποτα. Πηγαίνετε στην τάξη σας. Θα φανάξω την ασφάλεια. Εντάξει. Α, πολύ καλά, πολύ καλά. Φύγετε. Ωχ,
Θεέ μου, η κατάσταση. Όχι, γυρεμίστε, θα πάθετε τίποτα. Χρειάζομαι λιγάκι ησυχία μέσα από το σχολείο. Σας παρακαλώ, χαλαρώστε. Το σαγόνι λίγο. Τι συμβαίνει εδώ? Κυρία Μπασταμέντε, όχι απλώς το γιακά, παιδάκι μου, το γιακά. Το γιακά, εδώ. Συγγνώμη. Κύριε Τουλόφ. Ναι. Ήρθα για το γιο μου, όπως συμφωνήσαμε. Α, τον Πάμπλο, ναι, θα τον φέρω αμέσως. Κύριε Τουλόφ, τι είναι αυτή η παράξενη ατμόσφαιρα που επικρατεί στο σχολείο τώρα? Κάτι περίεργο συμβαίνει. Ναι, είναι ένα μικρό προβληματάκι με τους τεταρτοετής. Τίποτα το σοβαρό, τίποτα σημαντικό. Τι συνέβη? Δεν αντέχω να μην κάνω τίποτα. Είναι πολύ μεγαλύτερος της. Αυτό είναι πρόβλημα. Η μία ήταν ήδη με ένα μεγαλύτερο της, ο Μπαριλότσι. Αυτό είναι ψέμα. Το ξέρεις, είναι ψέμα. Μην τρελαίνεσαι. Ξέχασέ την πια τη μία. Ξέχασέ την. Πώς? Κοίτα την. Είναι τόσο... τόσο όμορφη, Φρανσίσκο. Μπορείς να σταματήσεις να τον κοιτάς επιτέλους, Μία? Πρέπει να βγεις με αυτό το παιδί, τον Λούκας. Δεν είπες ότι είναι ωραίος? Ναι, αλλά δεν με ενδιαφέρει. Αχ, άκουσε με. Θα σου πω κάτι. Αν δεν αρχίσεις να βγαίνεις, να γνωρίζεις άλλους, ποτέ δεν θα ξεπεράσεις τον Μανουέλ. Ναι, και αν είναι αλήθεια, αν ο Μανουέλ δεν θέλει άλλο τη Σαμπρίνα και θέλει εμένα. Κορίτσια, η Καντάδα ήταν πολύ ωραία. Δεν τον ένιωξε τίποτα και το έκανε για μένα. Αλήθεια? Όχι, Φέλη, μην την υποστηρίζεις. Όποιος απατάει μία φορά, το ξανακάνει. Μανουέλ! Ορίστε, η Σαμπρίνα σου άφησε αυτό το γράμμα. Δεν σε βρήκε γι' αυτό. Δίκιο έχεις. Η Μαρίζα θα χαρεί όταν της πω τι έκανες για τον Αντράντε. Το έκανα γιατί θεωρώ άδικο να κατηγορείται για κάτι που δεν έκανε αυτός ο άνθρωπος. Έτσι. Τώρα μας το παίζεις και ήρωας, δηλαδή. Κόφτο, δεν είδαμε να γίνεται τίποτα με την επιτροπή σου. Και τι κατάφερες? Μπαμπά, τι κάνεις εδώ? Ήρθα να σε πάρω, παιδί μου. Και έμαθα και για τη διαμαρτυρία που κάνετε για τον Αντράντε. Α, ναι, λοιπόν, να σου πω. Δεν πιστεύετε ότι... τίποτα, Πάμπλο, δεν πιστεύετε. Ήθελα να μιλήσω σε όλους σας σχετικά με το πώς θα προχωρήσουμε στο εξής για αυτή τη διαμαρτυρία που κάνετε. Όχι, εμείς δεν θέλουμε να μιλήσουμε με εσάς. Θέλουμε να μιλήσουμε με κάποιον από το διοικητικό συμβούλιο. Δεν έχετε ιδέα. Δεν με ενδιαφέρει το διοικητικό συμβούλιο. Δεν ξέρω αν το ξέρετε, αλλά έχω αγοράσει το σχολείο πριν μερικούς μήνες. Πάμπλο, μην διακόπτεις, κάτσε κάτω, σε παρακαλώ. Εγώ θα χειριστώ το θέμα και σας εξηγώ πως εγώ δεν χρησιμοποιώ το ποινολόγιο. Αυτό είναι για μωρά, μου είναι άχρηστο. Εφόσον συμπεριφέρεστε ως ενήλικες και διαμαρτύρεστε, θα σας συμπεριφερθώ αναλόγως. Σε λίγα λεπτά θα βρίσκεται εδώ ένας εισαγγελέας. Τι σημαίνει αυτό? Ότι όσοι δεν σταματήσουν αυτή τη βλακεία θα αποβληθούν διαπαντός από το σχολείο. Με συγχωρείτε, κύριε Μπασταμέντε, ο κύριος εισαγγελέας. Ευχαριστώ πολύ, να περάσει. Μπαλακιάρη, τι κάνεις? Ευχαριστώ πολύ που ήρθες. Τα έφερες όλα? Σε παρακαλώ, κάτσε. Ναι, όποτε θέλεις, ξεκινάμε. Ωραία, να ξεκινήσουμε. Κυρίες και κύριοι, εσείς αποφασίσετε. Όσοι από εσάς θέλετε να μην πάνε χαμένα τα χρόνια μελέτης σε αυτό το σχολείο, αρχίστε να βγαίνετε έξω αυτήν τη στιγμή. Πάμπλο, εσύ να είσαι ο πρώτος για να δώσεις το παράδειγμα στους συμμαθητές σου. Μην το φοβάσαι, πάρε το ρίσκο και μην κρατιέσαι. Μην ασχολείσαι με κλαμαφωνές,